Έχω τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να έχω κοντά μου στο στούντιο, δεν ξέρω ποια ιδιότητα να πρωτοπώ. Να πω για τον Δήμαρχο της καρδιάς μας, να πω για τον Υπουργό της καρδιάς μας, να πω για τον Επίτροπο που μας έβγαλε άσπρο πρόσωπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα πω ότι έχω κοντά μου τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας και καλώς ήρθατε. Και εμένα, κύριε Παλουκά, χαρά μου που μέσω αυτής της δικιάς μας κουβέντας, συζήτησης, θα μπορούσα εγώ να απευθυνθώ σε ένα κομμάτι της Ελλάδας που έχω στην καρδιά μου από τον καιρό ακόμα που πρέπει να σας πω. Ξεκίνησα ως υποψήφιος βουλευτής πριν γίνω δήμαρχος. Και βουλευτής, το παρέλειψα. Για να σας αποκαλύψω ότι η πρώτη μου εκτός Αθηνών έξοδος έγινε στη Δυτική Ελλάδα. Γνώριμος ο κόσμος και η περιοχή, την έχω στην καρδιά μου και έτσι σήμερα με αυτή την ευκαιρία θα έχουμε πολλά να μοιραστούμε και εμείς μέσα από τη συζήτηση και βεβαίως όσοι μας παρακολουθούν από την Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία σας αγαπάει πάρα πολύ και ήταν πάγιο αίτημα από την αρχή που είχαμε όλων των ειδών της κρίσης να είστε σε μία εκπομπή και να μιλήσετε για όλους και για όλα. Ξέρω ότι το κάνετε. Αλλά πριν από τη συζήτηση που θα ξεκινήσουμε, θέλω να σας κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα γιατί ο κόσμος το ζήτησε και εμείς το έχουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο και στη συνέχεια οι ερωτήσεις που πάλι εσείς θέσατε. Λαμβάνω επισήμως την υποχρέωση να τηρώ τις συνθήκες και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου. Να ασκώ τα καθηκόντά μου με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμφέρον της Ενώσεως. Ξεκινάω αμέσως με μία ερώτηση η οποία είναι στο στόμα σχεδόν όλων των τηλεθεατών. Κεραυνός ανεθρία η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ή μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε κάνει τη σωστή ανάγνωση. Γενικά το δυτικό σύστημα δεν είχε κάνει τη σωστή ανάγνωση και την ερμηνεία των μηνυμάτων που ερχόντουσαν από την Νέα Ρωσία, κυρίως από την Ρωσία του Πούτιν. Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση.
Άλλο η Ρωσία, που είναι μια μεγάλη χώρα, με μεγάλο πολιτισμό, μεγάλη ιστορία, με συμβολή στον κόσμο ολόκληρο από όλες τις πλευρές, και άλλο η Ρωσία του Πούτιν. Διότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξεπέρασε κάθε όριο, χτυπήθηκε από το σύνδρομο της Ήβρεως, που όμως συνέδεσε την σημερινή Ρωσία με εκείνα που συνέβησαν το 1990. Το 1990 τι έγινε, κυρία Παλουκά? Τότε με το που κατέρευσε ο κομμουνισμός, χωρίς να πέσει μία ντουφεκιά, όλοι εκείνοι που αποτελούσαν το βαθύ σύστημα αυτής της χώρας, το κράτησαν βαθιά μέσα στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Δεν το δέχτηκαν, με άλλα λόγια. Ο αναθεωρητισμός λοιπόν για τον οποίο πολλή συζήτηση γίνεται του Πούτιν, είναι ότι δεν θέλει να δεχτεί τη νέα τάξη πραγμάτων που επευλήθη μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού. Και βέβαια βρέθηκε το ισχυρό πρόσχημα της Ουκρανίας. Το 2014 όμως, σε συνέχεια του αυτού που είχε γίνει το 1990, εστάλησαν ισχυρά μηνύματα και ηχηρά μηνύματα τα οποία δεν εισακούστηκαν από τη Δύση. Παραδείγματος χάρη, ο Κίσιντζερ και ο Μπρεζίνσκι και ο Κέναν έγραψαν άρθρα και είπαν «Προς Θεού μην κάνετε το λάθος και προκαλέσετε την μετασοβιετική Ρωσία με το να πλησιάζετε εσείς του ευρωατλαντικού συστήματος στα σύνορά της. Και τότε θα σου θέσουν θέμα ασφάλειας όπως το αντιλαμβανόντουσαν στην εποχή του ψυχρού πολέμου». Με άλλα λόγια. Ναι, με αφορμή αυτά που μου λέτε όμως, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Θα μπορούσαν να είχε γίνει διαφορετικοί χειρισμοί. Ναι. Διότι η Δύση, όλοι εμείς δηλαδή, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, ενεθάρρυναν αυτούς τους λαούς να περάσουν το κατόπιν μιας νέας εποχής, και επειδή ήταν και η βαθιά επιθυμία των λαών, της Ουκρανίας, της Γεωργίας, να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό η Ρωσία, η μετασοβιετική, δεν θα το δεχόταν ποτέ. Διότι ο κύριος Πούτιν, φανταστείτε εδώ μια μέρα τον κύριο Πούτιν, ως πράκτορα της ΚΑΓΚΕΜΠΕ στη Γερμανία, την Ανατολική Γερμανία, να βλέπει να καταραίει το τείχος του Βερολίνου. Αυτό δεν το ξεπέρασε ποτέ. Φρίκη. Διότι αυτή η γενιά μεγάλωσε με όλες τις αντιλήψεις και τις απόψεις της περίοδου εκείνης. Και ήρθε η ώρα που πήραν την εξουσία. Με τον Α ή Β τρόπο. Περιβάλλεται λοιπόν από όμοιους του, και τούτη την ώρα δοκιμάζουν όχι την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι το θύμα, τη Δύση, το ευρωατλαντικό σύστημα, και θέλουν να το γονατίσουν. Και εδώ είναι το επικίνδυνο τώρα. Το ότι μέχρι τώρα έχουμε συμβατικό πόλεμο ανάμεσα σε μια αδύναμη Ουκρανία που τη στηρίζει βεβαίως στη Δύση, αλλά δεν τολμάει η Δύση να πάει παραπέρα, δεν τολμάει να εμπλέξει το ΝΑΤΟ, διότι δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αν, κυρία Παπαλουκά, εμπλακεί το ΝΑΤΟ, τότε τίθενται σε εφαρμογή αυτό που λέμε τα deterrence strategies programs, δηλαδή τα στρατηγικά προγράμματα αποτροπής, δηλαδή πατάμε το κουμπί. Έκτακτη. Πατάμε το κουμπί. Πατάμε το κουμπί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια πυρηνική δύναμη, και από την άλλη μεριά τρεις πυρηνικές δυνάμεις στη Δύση, οι οποίες είναι έτοιμες να ανταποκριθούν. Άρα υπάρχει μια ισορροπία τρόμου για να καταλήξω στο πρώτο συμπέρασμα, ότι τελικά ο ψυχρός πόλεμος δεν τέλειωσε το 90. Πάει να δοθεί μια συνέχεια με τα όσα γίνονται τώρα. Ο δε Πούτιν στο μυαλό του δεν έχει σκοπό, αυτό που είναι το θεμητό δικαίωμα κάθε ηγέτη, να αφήσει το αποτύπωμά του και να γράψει ιστορία. Θέλει να ξαναγράψει την ιστορία, συνδέοντάς την με το τέλος της εποχής εκείνης. Και αυτό είναι το ιδιαίτερα επικίνδυνο. Θα φτάσει δε μέχρι τέλους. Στις 9 Μαΐου θα κάνει τη μεγάλη παρέλαση που κάθε χρόνο γίνεται στην Ελευθερία Πλατεία. Θέλει να βγει εκεί νικητής. Άρα οι μέρες που έρχονται είναι πολύ δύσκολες, διότι υπάρχει και ένας ακόμα κίνδυνος, ο Πούτιν να προβοκάρει τη Δύση. Όλα όσα αυτά, όλα όσα γίνονται, κύριε Παλουκά, γίνονται 9 χιλιόμετρα από την Πολωνία. Η Πολωνία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Εάν γίνει κάτι εκεί, τότε αυτομάτως τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν μια χώρα, μέλος της Συμμαχίας, προσβληθεί από μια άλλη χώρα, τότε η Συμμαχία πάει στο πλευρό της. Δηλαδή, πόλεμος. Αυτό που ήταν αδιανόητο για τις δικές μας γενιές, που μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας χάρη στα όσα συντελέστηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα είναι πολύ επικίνδυνο. Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ξεκάθαρη. Πιστεύω ότι δεν έγινε σωστή στρατηγική ανάλυση των όσων συμβαίνουν. Δεν μπήκαμε βαθύτερα στον ψυχισμό του κυρίου Πούτιν και της συντροφιάς του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι του δίνουμε κάποια δικαιολογία. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται ως ένας αυταρχικός τύραννος,
καταπιέζει το λαό, το οποίο πεινάει, πρέπει να σας πω, όλα τα τελευταία χρόνια και εξάγει την κρίση προς τα έξω, δοκιμάζοντας τις αντοχές του ευρωατλαντικού συστήματος, έχοντας πάντα στο μυαλό να κυριαρχήσει η Ρωσία στον ευρωασιατισμό ως απάντηση στον ευρωατλαντισμό. Γι' αυτό σας είπα πρωτήτερα ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο νέων σφαιρών υπερροής με χαρακτηριστικά ψυχρό πολέμου και τρόμου. Με αφορμή όσα είπατε, πάμε στην επόμενη μέρα, μετά τη λήξη του πολέμου, και ευχόμαστε όλοι παγκοσμίως να γίνει όσο πιο σύντομα, χτες. Η επόμενη μέρα, οι συσχετισμοί, οι νέοι συσχετισμοί. Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Διότι οι επιπτώσεις από τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, καθώς και από τις κυρώσεις που επιβάλλει το ευρωατλαντικό σύστημα με πρώτες στις ΗΠΑ, στη Βρετανία και τις άλλες χώρες, τα απόνερά τους ήδη αρχίζουν να χτυπούν και τις δικές μας χώρες. Το βλέπετε. Το ενεργειακό ζήτημα. Σήμερα που εμείς μιλάμε εδώ, το 30% συνολικά της Ευρώπης σε ανάγκες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο προέρχονται από την Ρωσία. Η Ρωσία επιλύει ότι θα κλείσει τις κάνουλες. Όλα αυτά τα χρόνια επένδυσε η Δύση, με πρώτη τη Γερμανία, στις σχέσεις με την Τουρκία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μας επάρκεια. Δεν είναι όμως έτσι πια τα πράγματα. Και σήμερα, πάλι την ώρα που εμείς μιλάμε, κάθε μέρα, επειδή συνεχίζεται η ροή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, η Ρωσία εισπράττει 850 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Την ημέρα. Έτσι. Και βλέπετε ότι στη Δύση αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δεύτερες φωνές. Είναι πολλές αυτές οι χώρες, οι οποίες λένε, δεν κατάλαβα. Γιατί εμείς να ακουστούμε τις συνέπειες αυτής της αντιπαράθεσης. Και κάτι πολύ επικίνδυνο. Αρχίζει αυτό να περνάει, κυρία Παπαλουκά, και στον κόσμο. Ο οποίος λέει, θα σκοτωθούμε εμείς για τον Κερένς και την Πολωνία. Ναι, τα νοικοκυριά δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν τίποτα. Και αυτό έχει impact, έχει επίπτωση στο εσωτερικό των χωρών. Όπου εκεί καλούνται οι κυβερνήσεις να διαχειριστούν αυτή την υπόθεση. Η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την επόμενη μέρα και μετά τους νέους συσχετισμούς, πώς θα είναι? Έχει διαταραχθεί. Έχει διαταραχθεί. Γιατί φαίνεται ήδη. Δηλαδή, κάποιες χώρες ναι από την αρχή, μαζί κι εμείς, ναι στις κυρώσεις, ναι να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και πολεμικό υλικό. Μήπως αυτή η βιαστική κίνηση θα έπρεπε. Να πάμε λίγο πιο πίσω. Ναι, να πάμε. Πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκίνησαν ανελήφθησαν πρωτοβουλίες για να ενταχθούν χώρες όπως η Γεωργία και η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, υπήρξαν φωνές στην Ευρώπη που δεν συμφωνούσαν. Δηλαδή δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που συμφωνούν να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ή όποια χώρα. Η Ουκρανία. Γιατί? Να σας πω κάτι για την Ουκρανία. Το είχα χειριστεί ως επίτροπος. Η Ουκρανία, ναι, μεν είναι μια χώρα που προέκυψε από την κατάρρευση του Σοβιετικού συστήματος, έχοντας τις δικές της ιστορικές αναφορές, όπου πρέπει να σας πω ότι η Ρωσία πάντοτε θεωρούσε την Ουκρανία κομμάτι του δικού της χώρου, του ίδιου πολιτισμού και των ίδιων φυλετικών, όπως έλεγαν οι ίδιοι, καταβολών. Σας θυμίζω, το 19ο αιώνα η Ουκρανία ονομαζόταν Νέα Ρωσία. Ήρθε όμως η στιγμή, κυρίως μετά το τέλος της εποχής Γκορμπατσόφ, ο οποίος οραματιζόταν, το είχε πει σε μένα όταν με συνάντησε στο Δημαρχείο και το είδα πρόσφατα σε μια συνέντευξή του, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε, το όνειρό του ήταν να δει τη Ρωσία να γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα όνειρα την εποχή εκείνη. Το 1991 ήμουν διπλωμάτης τότε, συνοδεύοντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην συνάντηση των Παρισίων, όπου υπεγράφει η Χάρτα των Παρισίων, όπου τότε όλοι μιλούσαν μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού για μια νέα Ευρώπη από το Βανκούβερ του Καναδά μέχρι το Βλαντιβοστόκ. Αυτά όμως κατέρευσαν. Τότε λοιπόν ήταν πολλοί αυτοί που έλεγαν όχι. Και θα σας πω και ένα λόγο παραπάνω. Η Ουκρανία, όσοι έχουν τα πράγματα και μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού συστήματος, και αφού ο Γέλτσιν απεφάσισε να διαλυθεί η Σοβιετική Αυτοκρατορία, ήταν μια χώρα η οποία πέρασε και περνάει διάφορα στάδια. Ανάμεσα σε αυτά είναι και εκείνο που έπρεπε να κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει να ενταχθεί στο δυτικό σύστημα. Τομές, όχι απλά μεταρρυθμίσεις. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Και δεν ήταν εύκολο. Διότι η Ουκρανία ήταν μια διεφθαρμένη χώρα. Αυτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά της Ρωσίας σημερινής, με ολιγάρχες και όλα αυτά, θα τα δείτε και στην Ουκρανία. Η Ευρώπη λοιπόν πίεζε, προσέξτε, θέλετε να γίνετε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, προχωρήστε μπροστά, μεταρρυθμίσεις, αλλαγές. Δημιουργήστε μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα. Δεν έγινε, ενδιάμεσα άρχισαν να εφαρμόζονται τα στρατηγικά σχέδια μιας Ρωσίας
επαναλαμβάνω, της Ρωσίας του Πούτιν, που μέσω της Ουκρανίας πιέζει τη Δύση. Ποια είναι λοιπόν η εντύπωση αυτή τη στιγμή στον κόσμο ολόκληρο? Ότι ο Πούτιν κάνει πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Οι φουκαριάρδες οι Ουκρανοί είναι τα θύματα. Δεν είναι όμως ο στόχος. Ο στόχος είναι να γονατίσει η Δύση και ή δυνατόν να ταπεινωθεί το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ τον τελευταίο καιρό όμως έχει πάρει φοβερή δύναμη. Ξεπερνάει την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι όποιες ιδέες για αμυντική χειραφέτηση της Ευρώπης με ενία αμυντική ή εξωτερική πολιτική μπαίνουν στην άκρη, διότι η δύναμη αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ΝΑΤΟ αναβαθμισμένο και εκεί ακριβώς έρχεται να απαντήσει, όπως είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, ένας Πούτιν ο οποίος αυτό προκαλεί και φοβάμαι ότι οι επόμενες ενεργειές του είναι στην κατεύθυνση να το εμπλέξει μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι είναι ο ισχυρός σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, όπου όμως αγνοεί έναν παράγοντα ο Πούτιν. Ότι δεν είναι πια μόνος του. Υπάρχει η Κίνα, υπάρχει η Ινδία και μια Ευρώπη που δεν έχει χειραφετηθεί αμυντικά και πολιτικά ακόμα, και αυτό είναι το λάθος της Ευρωπαϊκής Υγεσίας, ότι δεν προώθησε εδώ την δεν πολιτική ολοκλήρωση. Έχουμε συνεχίσει την ενεργειακή κρίση να αντιμετωπιστεί. Πουθενά δεν είχαμε. Θα σας πω κάτι, επειδή έζησα την προσφυγική κρίση. Επειδή ήμουν εκείνος ο οποίος σε 5 μήνες αφού του ανέλαβα τα καθήκοντά μου, βρέθηκα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τότε ο πρόεδρος Γιούνκερ μου λέει: Δημήτρη, αυτό το χαρτοφυλάκιό σου, η Ευρώπη έχει εκπλαγεί, δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τις ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας, γιατί είχα και τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, ναι, κατά τον πόλεμο των ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος, τα Δυτικά Βαλκάνια. Όλα αυτά ήταν κομμάτι της δικής μου ευθύνης για την Ευρώπη. Ωραίο χαρτοφυλάκιο. Φοβερό. Οφείλω να ομολογήσω. Σε 5 μήνες έγινε το πιο σημαντικό στον κόσμο, γιατί αυτό που είπα πρωτήτερα πήρε παγκόσμιες διαστάσεις. Η τρομοκρατία, η μετανάστευση. Και τότε βάλθηκα να βάλω τα θεμέλια της αρχιτεκτονικής για την πολιτική ασφάλειας και μετανάστευση της Ευρώπης. Δεν ήταν εύκολο. Τότε τι δοκίμασα μας, για να πάω στο σημείο που μου θίξατε. Η Ευρώπη δεν ήταν ενωμένη. Άρχισαν να ακούγονται διαφορετικές φωνές. Ο κύριος Ορμπάν άρχισε να χτίζει τύχη. Και θα σας πω και ένα περιστατικό που έγινε στη Λιόν της Γαλλίας, το αφηγούμε τώρα, όταν είχαμε τους G6, δηλαδή οι 6 μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, όπου για πρώτη φορά εκλήθη να είμαι και εγώ ως εκπρόσωπος της Επιτροπής, όπου με τους υπουργούς είχα μια ζωντανή συζήτηση. Ήταν παρόν και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας. Τότε ο Πολωνός, πριν από 5 χρόνια, υπουργός εσωτερικών, που ήταν από την απέναντι πλευρά, βλέπετε τώρα που πιέζεται η Πολωνία και η Ουγγαρία και αυτές τις χώρες, δεν συμφωνούσαν με την πολιτική που θέλαμε να ασκήσουμε, κάτι που θα διευκόλυνε πάρα πολύ και θα βοηθήσει και την Ελλάδα και την Ιταλία και τη Μάλτα, γιατί είμαστε οι χώρες που δεχόντουσαν μεγαλύτερη πίεση. Τότε λοιπόν παίρνω τον λόγο και του λέω: Κύριε Υπουργέ, διαφωνείτε με την πολιτική της Ευρώπης και σε ένα μεγάλο βαθμό δεν την εγκρίνετε και για να μην πω και την υπονομεύετε. Πείτε μου, του λέω, τι θα συμβεί αν μια μέρα έχετε 4 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες στα σύνορά σας. Μου το θύμισαν πριν από λίγες μέρες οι υπουργοί. Προφητική δεν ήταν ερώτηση. Προφητικό. Είναι αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της ιστορίας. Και καλύτερης ανάλυσης της γεωπολιτικής. Η διορατικότητα είναι να έχεις γνώση. Η γνώση είναι το 99% της διορατικότητας να βλέπεις το μέλλον. Με επιτρέψτε να σας πω ότι η δουλειά ενός πολιτικού δεν είναι να διαχειρίζεται το σήμερα και το τώρα. Όποιος εγκλωβίζεται στη στιγμή, χάνει τον αιώνα και μαζί του και η χώρα του. Πρέπει να έχεις τη μεγάλη εικόνα μπροστά σου. Και αυτό διακρίνει τους πολιτικούς, οι οποίοι πραγματικά έχουν τη μεγάλη χώρα, τη μεγάλη εικόνα και μέσα από τις αναλύσεις, τις εκτιμήσεις τους, προτείνουν στρατηγικές και πολιτικές που στο όνομα του λαού τους και του έθνους τους προετοιμάζουν την χώρα για τα δύσκολα που έρχονται, γιατί ένας από τους βασικούς σκοπούς ενός κράτους είναι να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει δυσκολίες και καταστάσεις. Είτε λέγεται προσφυγικό, είτε λέγεται οικονομική κρίση, είτε λέγεται υγειονομική κρίση, είτε λέγεται τώρα πόλεμος. Εμείς πάντως στα νοικοκυριά των σπιτιών μας εδώ στη χώρα Ελλάδα αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, ειδικά από την ενεργειακή κρίση. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αναλάβει κάτι για το οποίο θα έστω και εξομαλύνει αυτή την κατάσταση από την ένταση της οικονομικής κρίσης που συνεπάγεται αυτού? Θα μοιραστούμε μια διαπίστωση και μια ελπίδα. Καταρχήν, ότι πάρετε τη διαπίστωση και εμείς, όπως και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, υφιστάμεθα τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση. Το ζει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης, όταν οι τιμές για το ρεύμα αυξάνουν,
όταν πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και βλέπει καθημερινά τα βασικά αγαθά να εκτινάσονται στα ύψη ως προς τις τιμές τους, κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, πολλό δε μάλλον μια κυβέρνηση αντισημερινή, προσπαθεί να τιθασεύσει αυτή την κατάσταση. Το ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι επιτέλους πήραμε πρωτοβουλίες, γιατί μέχρι τώρα μόνο ρητορικά τα πολιτικά κόμματα μιλούσαν για αυτό, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα βαθμό ενεργειακής αυτάρκειας και ανεξαρτησίας. Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου, όπου αυτά ανακαλυφθούν στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, είναι μια σημαντική ελπίδα για το μέλλον, μόνο που θα πάρει χρόνο. Οι επιπτώσεις, οι κοινωνικές επιπτώσεις από την τρέχουσα κρίση που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κόσμος, πρέπει να σας πω, ναι, θα είναι αισθητές για το μέλλον. Ένα πράγμα να σας πω, πάρα πολύ απλά. Ξέρετε ότι η εξάρτηση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ευρώπης και του κόσμου από τα σιτηρά που παράγονται στην Ουκρανία και στη Ρωσία φτάνει το 30-40%. Στην Αφρική είναι 90%. Αν αυτή τη στιγμή σταματήσει η προσφορά σιτηρών, σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου θα πεινάσει. Ούτε ψωμί δεν θα έχει. Ούτε να ψωμί. Το πούμε ξεκάθαρα, ήδη δεν το θα έχει ούτε ψωμί. Οι τιμές του ψωμιού ανεβαίνουν στην Ελλάδα. Αλλά στην Αφρική δεν θα υπάρχει ψωμί. Και πρέπει να σας θυμίζω, γιατί επιμένω σε αυτό, πρέπει να θυμάται κανείς τι έγινε στο παρελθόν. Ακόμα και στην Αίγυπτο παλαιότερα είχε γίνει η επανάσταση του ψωμίου, βγήκαν στους δρόμους οι πολίτες. Το 90% λοιπόν αυτή τη στιγμή του πληθυσμού της Αφρικής, αύριο το πρωί κινδυνεύει να μπει σε μια φάση ανθρωπιστικής κρίσεως μέσα από το διατροφικό πρόβλημα. Τι θα γίνει εκεί? Έγινε και με τη διαχείριση του COVID. Ας πούμε το 94% των χωρών της Αφρικής, των λαών της Αφρικής, από τον πολιτισμένο κόσμο, από όλους εμάς δηλαδή, είναι ανεμβολίαστοι. Αύριο τι αποτρέπει αυτόν τον κόσμο όταν, από το να επιχειρήσει να βρει έναν ασφαλή διάδρομο και έναν ασφαλή προορισμό, είτε για τον έναν είτε για τον άλλο λόγο. Ποιος είναι λοιπόν ο ασφαλέστερος προορισμός? Η Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε νέες προσφυγικές ροές? Φοβάμαι ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία και στην Ουγγαρία, που άλλαξαν πολιτική, δηλαδή δεχόμενοι πρόσφυγες από τις γειτονικές χώρες, δεν θα είναι το ίδιο αν έχουμε νέα ρεύματα από την Αφρική. Όταν πρόσφατα βρέθηκα στις Βρυξέλλες, παρουσίασα και με δεδομένη την εμπειρία που έχω αποκομίσει, γιατί ήμουν αυτός που διαχειρίστηκε εξ ονόματος της Ευρώπης όλα αυτά τα ζητήματα στο παρελθόν. Χτύπησα καμπανάκι. Τους λέω, έρχονται και νέα κύματα. Κυρία Παπαλουκά, αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε εδώ, ξέρετε ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο που είναι σε κίνηση, σε μεταναστευτική ή προσφυγική κίνηση? 450 εκατομμύρια. 450 εκατομμύρια, συγγνώμη, είναι σε... Στοιχεία του IOM, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Αυτοί οι άνθρωποι κάπου κινούνται, είτε στην Μιανμάρ, είτε στην Νότιο Αμερική με κατεύθυνση τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Ευρώπη, άλλο πρόσφυγες και άλλο μετανάστες. Αλλά είναι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι αναζητούν έναν ασφαλή προορισμό. Είναι η παγκόσμια κοινότητα έτοιμη? Όταν ήμουν υπουργός, όταν ήμουν επίτροπος, είχα προτείνει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και το δέχτηκε να συγκαλέσει μια γενική συνέλευση του ΟΗΕ μόνο για αυτόν τον σκοπό. Και έγινε. Πήγαμε όλοι. Πρέπει να σας πω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ακούστηκαν φοβερά λόγια. Καταπληκτικές ρητορικές. Δεν έγινε τίποτα. Και όταν συναντήκαμε και στη Μάλτα, αργότερα πάλι με δική μου πρωτοβουλία, αλλά και στο Μαρόκο, διεπίστωσα ότι οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις, κοιτώντας προς τα μέσα και αναλύοντας τις εσωτερικές συνθήκες και το πολιτικό κόστος που θα έχουν, τραβήθηκαν πίσω. Με αποτέλεσμα και η Ευρώπη, η οποία μας ενδιαφέρει άμεσα, σήμερα να μην έχει μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Οι δε προτάσεις που υποβάλλονται αυτό το καιρό προς συζήτηση και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο είναι σε μια άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή πάνε να επαναφέρουν το παλιό Δουβλίνο από την πίσω πόρτα. Δηλαδή όποιος μπαίνει σε μια χώρα, εκεί να μένει. Να κάθεται, ναι. Και πρέπει να πω κάτι εδώ. Πολύ ορθά η ελληνική κυβέρνηση στον Εύρο όρθωσε ανάστημα. Εκείνη τη στιγμή προστάτευε και τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα, κυρία Παπαλουκά. Γιατί την ίδια στιγμή που, όπως παρουσιάστηκε
είχαμε πίεση στον Εύρο και δεν είχαμε στα νησιά. Αν πράγματι ήθελε η Τουρκία να πιέσει την Ελλάδα, δεν είχε παρά να ανοίξει τα νησιά. 50.000 να πηγαίνουν σε κάθε νησί, θα καταρρεύσει το σύστημα διαχείρισης εισόδου μεταναστών ή προσφύγων. Δεν έγινε, γιατί δεν έγινε. Διότι το 2015, όταν συνεργαστήκαμε, η Ευρώπη εννοώ, με την Τουρκία και υιοθετήσαμε τη δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, με πρωτοβουλία της Ελλάδος εξαιρέθηκε ο Εύρος. Ήτανε... Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Όχι. Και οι Τούρκοι τι κάνανε. Σε κάποια στιγμή που ήθελαν να πιέσουν την Ευρώπη, όπως τώρα ο Πούτιν πιέζει την Ευρώπη και το Ευρωατλαντικό Σύστημα, το ίδιο έκανε τότε και η Τουρκία. Κύριοι, ή θα μας δώσετε αυτά που έχουμε συμφωνήσει με τη δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, ή διαφορετικά ανοίγουμε την πόρτα και έρχονται. Και τι είχε πει τότε, αν θέλετε, ο Ερντογάν σε μια δήλωσή του. Τι εγώ, δεν ανοίγω την πόρτα για να πάνε στην Ελλάδα. Ανοίγω την πόρτα για να πάνε στην Ευρώπη. Έλα όμως που κάτι που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινά σύνορα με την Ευρώπη. Γιατί η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν είναι μέλη της ζώνης Σέγγεν. Όποιος θα έμπαινε εδώ, εδώ θα έμενε. Εδώ. Και πολύ ορθά ο κύριος Ράξης είπε: όχι, κλείνουμε τα σύνορα. Και ήρθαν, υποτίθεται, να μας βοηθήσουν. Πώς βοηθάει όμως η Ευρώπη. Σε αντίθεση με την εποχή τη δική μου, που η βοήθεια που με υπογραφή δική μου έχει δοθεί στην Ελλάδα τα δύσκολα εκείνα χρόνια, οδήγησε ακόμα και σε κριτική στο πρόσωπό μου από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ότι ευνοούσα την χώρα από την οποία προέρχομαι, που είναι για μένα φυσιολογικό, το πατριωτικό μου καθήκον κυριάρχησε, αλλά ο όρκος που δίνει ένας επίτροπος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν αναλαμβάνει, θα το δείτε και το είδαμε και στο βιντεάκι που προηγήθηκε, είναι ότι δεν θα ευνοήσω ποτέ τη χώρα από την οποία προέρχομαι. Εγώ το έκανα. Και είμαι πολύ περήφανος και πραγματικά νιώθω ότι έκανα το καθήκον μου. Όταν ιδίως. Κυρία Παλούκα, όταν ιδίως ήρθε μετά τις αρθρώες μεταναστευτικές ροές που έφεραν 1 εκατομμύριο κόσμο στην Γερμανία κυρίως και στη Σουηδία, τότε ήρθε πρόταση στο γραφείο μου, γιατί είχα και την ευθύνη της ζώνης Σέγγεν, από 2 χώρες να βγει η Ελλάδα από τη ζώνη Σέγγεν. Καταστροφικό για το εμπόριο, για τον τουρισμό, αλλά και για τους Έλληνες πολίτες που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Βρήκα τον τρόπο μου και το αποσόβησα. Και το έκανα γιατί ναι, πάνω από Ευρωπαίος που είμαι, είμαι και Έλληνας. Τώρα, επειδή μου αναφέρατε την Τουρκία, η Τουρκία παρότι είναι ένα κράτος εισβολέας στην ουσία σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κύπρο, με την ανοχή ενδεχομένως και προτροπή της Ευρώπης, ανέλαβε ένα ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας, στις διαπραγματεύσεις. Πώς το αξιολογείτε και τι σημαίνει για μας ως Ελλάδα? Καταρχήν, θα ξεκινήσω μια παρατήρηση. Στην Ελλάδα υπάρχει, μάλλον παρατηρούμε, ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι στην Τουρκία, γίνεται αναφορά στο ιστορικό της Ελλάδας. Αυτός ο ετεροπροσδιορισμός έχει οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις και την εξωτερική πολιτική και την κοινή γνώμη σε λάθος δρόμο. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί πέρα, αναπόκειται σε εμάς πώς μπορούμε να βάλουμε την Ελλάδα στον χάρτη των γεωπολιτικών εξελίξεων. Γι' αυτό και χαιρέτησα και χάρηκα, πρέπει να σας πω, για την τελευταία συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Διότι πάντοτε έλεγα, για όσους ξέρουν ιστορία, ότι η διευθέτηση διαφορών ανάμεσα στις δύο χώρες πέρναγε πάντοτε και από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Εγώ θα συμπληρώσω κάτι δημοσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε, το ότι είστε ο μόνος ακόμα και σήμερα που όταν δει το τηλέφωνό σας ο Ερντογάν το σηκώνει. Αληθεύει? Θα σας πω κάτι. Δεν είναι το τηλέφωνο μόνο. Εγώ συνομιλούσα όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ήμουν ακόμα δήμαρχος, με όλους τους ηγέτες της περιοχής. Διαπροσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης. Γιατί έχει σημασία ακόμα και ανάμεσα σε αντιπάλους να σε σέβονται και να σε εκτιμούν. Αυτό σε βοηθάει όμως να διαχειρίζεσαι και προβλήματα. Θέλω να πάω στο ερώτημά σας. Στο ρόλο. Στις Τουρκίες. Η Τουρκία λοιπόν τον τελευταίο καιρό, αρέσει δεν αρέσει, έχει αναβαθμίσει το ρόλο της. Σήμερα στα μάτια του Ευρωατλαντικού Συστήματος 2 χώρες μετράνε στην ευρύτερη περιοχή. Το Ισραήλ και η Τουρκία. Και βλέπετε πώς έχουν μεσολαβήσει ώστε να τα βρει το Ισραήλ με την Τουρκία. Ακόμα το είχα επισημάνει από νωρίς. Και θα τα βρουν. Διότι είναι και οι δύο ισχυροί παίκτες. Εκεί μπορούμε να είμαστε κι εμείς. Πολύ ορθά έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τις γειτονικές χώρες. Αλλά αυτές αξίζουν από την ώρα που φέρουν αποτελέσματα. Σε λίγο καιρό από τώρα θα δείτε να τα βρίσκει η Αίγυπτος με την Τουρκία. Είναι μουσουλμανικές χώρες. Ήδη το Ισραήλ. Ακόμα και η Αρμενία
μετά τον πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ με το Αζερμπαϊτζάν, πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα έχει και μια νέα συνάντηση ο πρόεδρος της Αρμενίας με τον πρόεδρο Ερντογάν. Και δεν ξεχνούν οι Αρμένοι ότι η νίκη των Αζέρων επί των Αρμενίων επετεύχθη χάρη στην βοήθεια των Τούρκων. Όλοι λοιπόν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και πάμε τώρα στη γειτονιά μας. Εγώ πάντοτε ήμουν υπέρ του διαλόγου. Ξέρω τι σημαίνει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει δύο όψεις. Εκείνη που εκφράζουν οι ηγέτες τους κατά καιρούς και έχουμε πραγματικά λύσει προβλήματα από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ, μέχρι και τώρα που πρέπει να σας πω ότι ο Ερντογάν εκτιμάει το πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε και το βαθύ σύστημα. Μια Τουρκία η οποία έχει εκπονήσει σχέδια τα οποία κατά καιρούς εφαρμόζει. Αναφερθήκατε στην Κύπρο πριν από λίγο, γιατί εκεί θέλω να οδηγήσω την κουβέντα μας. Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία έχει ανοίξει τις πόρτες προς τη Δύση. Πάντοτε η Τουρκία κοιτάζει προς τη Δύση, είτε εχθρικά είτε φιλικά. Σας θυμίζω ότι έφτασε ο Οθωμανικός στρατός μέχρι τα πρόθυρα της Βιέννης. Προς τα δω κοίταζε. Και τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει βάλει σαν στρατηγικό στόχο την ένταξή της στις ευρωπαϊκές δομές, και έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο που να ανοίξει διάπλατα η πόρτα για να γίνει. Κάτω όμως από την κρίση των τελευταίων μηνών, η Τουρκία έκανε μια στρατηγική επιλογή. Εμείς είμαστε με τη Δύση μεν, αλλά διαδραματίζοντας και έναν εξισορροπιστικό διαμεσολαβητικό ρόλο στην περιοχή. Με αποτέλεσμα, σήμερα όλες οι συναντήσεις, οι σημαντικές σε επίπεδο υπουργών, και ακούγεται ότι μπορεί να συνδεθεί και ο Ζελένσκι με τον Πούτιν στην Τουρκία. Τις αναβάθμισε το ρόλο. Η Τουρκία είναι μια ισχυρή χώρα, καμία σχέση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας με την Ελλάδα. Εμείς είμαστε πραγματικά ένα κράτος δικαίου. Εκεί εξακολουθούν να ισχύουν κανόνες που παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή. Παρόλα αυτά, είναι δίπλα μας. Η γεωγραφία μας αναγκάζει να συνεννοηθούμε. Τον τελευταίο καιρό ένιωσα ανησυχία. Γιατί για πρώτη φορά διαστόματος Τσαβούσογλου και Ερντογάν αμφισβητήθηκε η εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Και θα σας πω κάτι, κύριε Παλγκά. Ο κόσμος ίσως δεν το ξέρει. Άλλο κυριαρχικά δικαιώματα και άλλο εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία ορίζεται από τα απόλυτα και διαπραγμάτευτα δικαιώματά σου μέσα στα χωρικά σου ύδατα και στον ενέργειο χώρο σου. Εκεί που οριωθεί τη χώρα σου. Τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι πέρνα αυτού, είναι αφού οριωθεί η συμφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Στην δε ΑΟΣ, που πάντοτε η ΑΟΣ οριωθείται μετά από συνεννόηση ανάμεσα στις γειτονικές χώρες, τα δικαιώματα τα κυριαρχικά εκτείνονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η επιφάνεια της θάλασσας είναι διεθνή χωρικά ύδατα. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Όχι. Τα λέει το διεθνές δίκαιο. Και πάνω εκεί ερχόμαστε εμείς, επειδή έχουμε ως Ευαγγέλιο το διεθνές δίκαιο, και τι λέμε. Ελάτε να συζητήσουμε. Τι λέει ο κ. Μητσοτάκης και πολύ ορθά. Ελάτε να συζητήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες. Για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Έλα όμως τον τελευταίο καιρό το βαθύ κράτος που σας είπα πρωτήτερα ξύπνησε και βάζει στο τραπέζι και άλλα θέματα. Γιατί όμως μπήκανε στο τραπέζι τα άλλα θέματα. Ας ερευνήσουμε μια μέρα πώς μπήκανε αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι όταν σας μιλάω σαν πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Αμήνης. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν εκεί, ακόμα και πρωτήτερα, ποτέ στις συζητήσεις που είχα είτε με τον κύριο Ερντογάν, είτε με τον κύριο Νταβούτογλου αργότερα, ή με τον κύριο Τσαβούσογλου συνέχεια, ποτέ δεν αναφερθήκαμε σε γκρίζες ζώνες, σε αποστρατικοποίηση νησιών και σε αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας των νησιών στο Αιγαίο. Αυτό το επέβαλε στο εσωτερικό της χώρας ο κύριος Μπαχτσελή, ο συνεταίρος του κυρίου Ερντογάν, και το βαθύ κράτος που έχει πάγια σχέδια για να παρέμβει. Δηλαδή, τον τελευταίο καιρό η ρητορική αμφισβήτησε. Τι καλό έφερε η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα ένα παράθυρο. Δεν συζητήσαν αυτά τα πράγματα και πολύ ορθά από ελληνική πλευρά δεν τέθηκαν. Φάνηκε τουλάχιστον ένα θετικό κλίμα. Αυτό το θετικό κλίμα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Διότι κακά τα ψέματα είμαστε δίπλα. Αν από το πρωί προκύψει μια κρίση στην περιοχή, θα είναι καταστροφική για όλους. Και όλοι αυτοί οι πολεμοχαρείς και από τη μια και από την άλλη πλευρά μπορούν να οδηγήσουν τις χώρες σε καταστροφή. Απλά θα σας το πω. Μία ντουφεκιά να πέσει, έστω και κατά λάθος, γιατί παραλίγο φτάσαμε πολύ κοντά το 2020, να ξεχάσουμε τον τουρισμό για 30 χρόνια. Που είναι μία από τις βασικές πηγές της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα έχει άλλους στόχους. Η Ελλάδα πρέπει να είναι σταθεροποιητικός παράγοντας, να διαδραματίζει ρόλο.
Έχει ένα πολύ καλό όνομα και στον αραβικό κόσμο και στον αφρικανικό κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι μια όση δημοκρατίας και ασφάλειας. Ο ρόλος της είναι διαφορετικός και αυτόν καλούμεθα να επιδιώκουμε. Και αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι και ο στόχος προσωπικά του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει πάρει την υπόθεση αυτή στα χέρια, την υπόθεση της εξωτερικής μας πολιτικής. Και έτσι θα κλείσουμε, κύριε Επίτροπε, γιατί ήταν ό,τι καλύτερο από όλη την ανάλυση που μας έμεινε αυτό για το τέλος. Θεωρώ και εσείς ότι αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό, έχετε το ελεύθερο, γιατί ήσασταν απολαυστικότατος, αλλά και κατατοπιστικότατος. Εκείνο που πρέπει να βγει από την κουβέντα μας, γιατί σήμερα μας παρακολουθεί ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στην Δυτική Μακεδονία και σίγουρα θέλει καλύτερη ενημέρωση. Τα όσα σας είπα πρωτήτερα δεν είναι απάβγασμα μόνο των εμπειριών, αλλά και των γνώσεων. Είτε αυτό αφορά στον πόλεμο, είτε αφορά στην Ουκρανία, είτε αφορά στην Ευρώπη, πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούσε ή πώς πρέπει να λειτουργεί. Γιατί σε κάποια στιγμή η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί πολιτικά, γιατί αν είχε ολοκληρωθεί, θα ήταν και διαφορετική η αντιμετώπιση των κρίσεων, όλων αυτών των απανωτών κρίσεων στις οποίες αναφερθήκαμε. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Ελλάδα. Κάθε φορά κοιτάμε τι γίνεται δίπλα μας. Κάθε χώρα κάνει τα δικά της. Εμείς τι κάνουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι στο σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας θα πρέπει κάποτε να κυριαρχήσει αυτός ο στόχος μέσα από πνεύμα εθνικής συνεννόησης. Ήμουνα υπέρμαχος, μπορεί και να το θυμάστε, από την πρώτη μέρα που μπήκα στην πολιτική. Πάντα πίστευα στη συνεννόηση και στο διάλογο τον εσωτερικό. Και όταν βλέπω καμιά φορά αυτές τις ακραίες πολιτικές συμπεριφορές, κυρίως που προέρχονται αυτόν τον καιρό από την άκαμπτη στάση που ακολουθεί η αξιωματική αντιπολίτευση, ανησυχώ. Δεν μάθαμε τίποτα από την ιστορία. Δηλαδή θα πρέπει κάποτε να ενώνουμε δυνάμεις μετά την καταστροφή, ποτέ για να την προβλέψουμε, ποτέ για να μπορέσουμε να κλειστούμε σε ένα δωμάτιο και να συνεργαστούμε και να συνωμοτήσουμε για το καλό του τόπου, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Να αναβαθμίσουμε το θεσμικό σύστημα της χώρας, να ενισχύσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Καλά κάνουμε και ενισχύουμε την άμυνά μας. Αλλά αυτή η άμυνα, που το αμυντικό σύστημα το έχω ζήσει πολύ καλά δύο φορές ως Υπουργός Αμύνης, που είναι από τα καλύτερα και τα πιο αξιόπιστα στον κόσμο, πρέπει να τίθεται και σε έναν σκοπό. Δύο λοιπόν σκοποί. Η εξασφάλιση και η προστασία της εθνικής μας ακεραιότητας και ανεξαρτησίας και ένας παρεμβατικός, θετικός ρόλος για τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας στην περιοχή. Και κάτι τελευταίο. Το Κυπριακό είναι το κλειδί για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Κυπριακό έχει μείνει πίσω, γιατί δεν είναι λίγοι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και στην Τουρκία, που πιστεύουν ότι αυτό δεν μπορεί να λυθεί. Δύο κράτη και τελειώσαμε. Όχι, είναι λάθος. Διότι η επίλυση του Κυπριακού, κυρία Παπαλουκά, θα έχει μια θετική επίπτωση. Θα απελευθερώσει φοβερή θετική ενέργεια. Άρα ένας μοχλός δυναμικός. Και το άλλο το σημαντικό, θα οδηγήσει στην επίλυση μιας μεγάλης διαφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι οι οριοθετήσεις. Γιατί η Κύπρος είναι στη μέση. Ακριβώς. Εάν επιληθεί το Κυπριακό, τότε αυτομάτως η Κύπρος γίνεται ολόκληρη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ενώνεται το νησί. Την ίδια στιγμή οριοθετείται ως Κύπρου, Αιγύπτου ολόκληρη, Κύπρου Ισραήλ και των γειτονικών χωρών, Κύπρου Ελλάδος, Κύπρου Τουρκίας, άρα και Ελλάδος Τουρκίας πέραν από το Καστελόριζο. Να λοιπόν πώς αρχίζει και ανοίγει μια καινούργια εποχή. Και μια τελευταία έρευνα που έγινε, τι θέλει οι λαοί των γειτονικών χωρών. Δεν θέλουν πόλεμο. Όχι, δεν θέλουν αντιπαράθεση, διότι αυτή είναι η επιθυμία τους. Ειρήνη, ασφάλεια, πρόοδος. Να ξαναβρούν οι νέοι, να ζωντανεύει το όνειρό τους, να δοθούν θέσεις εργασίες, να ανέβει ο δείκτης ανάπτυξης, να προοδεύσουν οι χώρες μέσα σε περιβάλλον ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας. Γιατί αυτό το τελευταίο κινδυνεύει και από τα όσα γίνονται στα Βαλκάνια, όπου επανέρχεται απειλητικά ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός. Δείτε τι γίνεται στις γειτονικές χώρες. Η Ελλάδα λοιπόν έχει φοβερά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να διαδραματίσει ρόλο, να αναλάβει πρωτοβουλίες. Και γι' αυτό αναφέρθηκα και στο Κυπριακό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να εξηγήσω γιατί πρέπει να λυθεί. Όχι μόνο γιατί θα επανέλθει το νησί, που είναι καλό για τους Κύπριους αδελφούς μας, γιατί οι Τούρκοι-Κύπροι και οι Ελληνοκύπροι θα συνεπάρχουν. Για όλη τη Λεκάνη. Για ολόκληρη την περιοχή. Διότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι στο επίκεντρο του γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος όλων των παγκόσμιων παικτών. Ας μπούμε κι εμείς μπροστά.
Ας αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Ας συνετίσουμε τους γειτονές μας. Ας βάλει λίγο μυαλό η γειτονική χώρα, παραπάνω μυαλό, για να καταλάβει ότι τα συμφέροντά της περνάνε από την Ελλάδα. Το κλειδί είναι η Κύπρος και είναι η υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πολλά ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η Μακεδονία σας ευχαριστεί. Θα τα πούμε σύντομα επάνω, γιατί όπως σας έλεγα πριν, στις 21 του μηνός δέχτηκα μια πρόσκληση να επισκεφτώ το Κιλκίς. Α, πολύ ωραία. Και βέβαια θα βρω την ευκαιρία να κάνω και μια βόλτα στην περιοχή για να δω ένα κομμάτι της Ελλάδος. Σας περιμένω. Όπου εκεί πάλεται η καρδιά της πατρίδας μας. Εκεί, στα βόρεια σύνορά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε μείνει αποσβολωμένοι, γιατί θεωρώ ότι αυτή την εκπομπή δεν μπορείτε να τη δείτε μόνο μία φορά. Άρα, θα μπείτε στο Σαμποτάζ, στο κανάλι μας που έχουμε, κάθε Σάββατο 4 η ώρα από το Flash TV, 11:30 επανάληψη, γιατί θα μάθετε και θα ακούσετε πολλά, τα οποία δεν προέρχονται απλά από λόγια, ερωτήσεις, απαντήσεις, αλλά από γνώσεις. Γνώσεις ετών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.